Καλησπέρα σας. Είμαι ο Σιδηρόπουλος Αλέξανδρος και βρίσκομαι στην Αποθήκη Μηχανημάτων της Σίδηρος. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε μια παρουσίαση των νέων σειρώμενων βενζινοκίνητων καταστροφέων χόρτων. Οι νέοι καταστροφείς μας φέρουν όλα τα πλεονεκτήματα και πλήθος τεχνικών χαρακτηριστικών από τα προηγούμενα μοντέλα. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές βελτιώσεις στη σχεδίαση και την κατασκευή. Έχουν αναπτυχθεί για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργολάβων, των αγροτών και των ιδιοκτητών ακίνητων εκτάσεων με δέντρο καλλιέργειες και φωτοβολταϊκά. Είναι ιδανική για τον καθαρισμό πυκνής και ψηλής βλάστησης. Είναι κατάλληλη για ρημούλκηση από ATV, γουρούνα ή UTV, utility vehicle, ή ακόμα και από αυτοκίνητο με αργή σχέση μετάδοσης. Προορίζονται γενικώς για οχήματα τα οποία δεν διαθέτουν PTO, μιας και είναι αυτόνομοι με τον δικό τους βενζινοκινητήρα. Συνήθις ταχύτητα ρημούλκησης εν λειτουργία είναι από 3 έως 6 χιλιόμετρα ανά ώρα, ανάλογα πάντοτε με το ύψος και την πυκνότητα της βλάστησης. Ο σειρώμενος βενζινοκίνητος καταστροφέας είναι κατάλληλος για κοπή και άλεση χόρτων και μικρών κλαδιών. Διαθέτει 28 ζεύγη μαχαιριών μοτίβου Y. Είναι αυτά εδώ. Είναι κατασκευασμένα από βελτιωμένο χάλιβα, μεγάλης κοπτικής ικανότητας και υψηλής αντοχής. Τα αποτελέσματα κατά τη χρήση είναι εξαιρετικά όταν το έδαφος απαιτεί περιποίηση με στρώση σάπιων φύλων για την προστασία των ριζών των φυτών από τη ζέστη ή το κρύο, για τη διατήρηση της υγρασίας του εδάφους και τον έλεγχο των ζυζανίων. Τα μαχαίρια είναι πολύ ανθεκτικά και σε πετρώδες έδαφος. Ο νέος καταστροφέας χόρτων Πλάτους 1.25 βενζινοκίνητος με 16 ύπους, η έκδοση Special V22, παράγεται με όλα τα χαρακτηριστικά που κάνουν την έκδοση πλούσια και η μετάδοση κίνησης γίνεται με χειροκίνητο συμπλέκτη. Ωστόσο, κατασκευάστηκαν και κάποια κομμάτια με φυγοκεντρικό συμπλέκτη. Τα νέα βελτιωμένα χαρακτηριστικά του έχουν ως εξής. Το πλάτος εργασίας είναι 1.25. Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από 5 χιλιοστά στρατζαριστή λαμαρίνα, βαμμένη με αστάρι και ακριλικό χρώμα. Στη νέα σχεδίασή του διαθέτει δύο ρυθμιζόμενα έλκυθρα σε δύο θέσεις καθ' ύψος. Ένα δεξί και ένα αριστερό. Διαθέτει 56 μαχαίρια μοτίβου Y υψηλής αντοχής ακόμα και σε πέτρες. Το πάχος του μαχαιριού είναι 5 χιλιοστά και το πλάτος του 40. Το βάρος του κάθε μαχαιριού είναι 200 γραμμάρια και χρησιμοποιείται και από άλλους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπως τον Μαλέτη και τον Κβέρνιλαντ. Διατίθεται στο εμπόριο, αν και φτύρεται πάρα πολύ δύσκολα. Ο νέος μαχαιροφόρος άξονας διατίθεται πλέον με ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση. Το βάρος του άξονα είναι 42,8 κιλά, ενώ το βάρος του άξονα μαζί με τα 56 μαχαίρια φτάνει, όπως μπορείτε να δείτε, στα 54 κιλά. Η Special έκδοση διαθέτει μία σταθερή διάταξη μαχαιριών, τα λεγόμενα αντιμάχαιρα, τα οποία βοηθούν στην καλύτερη άλεση των χόρτων. Στηρίζονται σε αυτές εδώ τις βίδες. Μπορείτε τώρα να τα δείτε και από τη μέσα μεριά. Πάμε στον περιστρεφόμενο κύλινδρο. Διαθέτει ενισχυμένο μεταλλικό κύλινδρο στο πίσω μέρος του μηχανήματος που ρυθμίζεται σε δύο θέσεις. Βοηθά στο να μην έρχονται σε επαφή τα μαχαίρια με το έδαφος όταν υπάρχουν μεγάλες ανομαλίες. Στο μπροστά μέρος διαθέτει 10 πλαστικά περιστρεφόμενα πορτάκια μεγάλης αντοχής με αντίβαρο αντί για ένα ενιαίο λάστιχο που υπήρχε στα παλιότερα μοντέλα. Τα πορτάκια στηρίζονται σε έναν οξύδωτο πύρο. Είναι αυτός εδώ. Και συσφίγγεται με μία βίδα από τα αριστερά και μία από τα δεξιά. Με τα πορτάκια αυτά εξαλείφεται η πιθανότητα εκτόξευσης υλικών μπροστά από το μηχάνημα και είναι επίσης καλύτερη η είσοδος της βλάστησης στο χώρο κοπής και άλεσης. Η ρύθμιση των μαχαιριών από το έδαφος γίνεται πολύ απλά με αυτό το ραντάρ που διαθέτει δεξί-αριστερό σπήρωμα. Όσο ανοίγουμε, οι ρόδες κατεβαίνουν προς τα κάτω, πατάνε το έδαφος και τα μαχαίρια ανυψώνονται. Με την αντίθετη περιστροφή έχουμε την ανύψωση των τροχών και κατ' επέκταση το κατέβασμα των μαχαιριών, τα οποία στο πιο χαμηλό σημείο εφάπτονται με το έδαφος.
Το συγκεκριμένο ραντάρ έχει δυνατότητα αλλαγής θέσης των πύρων σε 3 σημεία στην εμπρός μεριά και σε 2 σημεία στην πίσω μεριά. Πάμε να δούμε όμως και την κοτσαδούρα στο εμπρός μέρος. Είναι σπαστή, δηλαδή περιστρέφεται ως προς τον άξονά της για να μην καταπονείται σε ανομαλίες του εδάφους. Η μπάρα κοτσαδούρας είναι ρυθμιζόμενη στο ύψος με ραντάρ με δεξιά-αριστερό σπύρωμα. Οριζοντιώνει το μηχάνημα για ομοιόμορφη κοπή. Ανοίγοντας το ραντάρ, η κοτσαδούρα κατεβαίνει. Μαζεύοντας το ραντάρ, η κοτσαδούρα ανεβαίνει. Ρύθμιση offset της κοτσαδούρας σε 3 θέσεις. Μπορεί να ρημουργηθεί ακριβώς πίσω από το όχημα που τη ρημουργεί ή με εύκολη ρύθμιση offset ελαφρώς στα αριστερά ή τέρμα αριστερά για να μπορεί να πλησιάζει κοντά σε δέντρα και φράχτες. Αν λοιπόν θέλουμε να καταστρέψουμε χόρτα έξω από τις ροδιές του οχήματος, μπορούμε να ρημουρκίσουμε είτε σε αυτή τη θέση, είτε στη θέση εδώ. Οπότε στο δεξί μας καθρέφτη βλέπουμε παραπάνω από το μισό μηχάνημα. Κατά τη ρημούλκηση στον δρόμο, μπορούμε να φέρουμε τον πύρο σε αυτή τη θέση, έτσι ώστε το μηχάνημα να ακολουθεί το όχημα που το ρημουλκεί ακριβώς από πίσω κεντραρισμένο. Το επαναφέρουμε. Στην αρχική του θέση. Να πούμε ότι μπροστά εδώ υπάρχει και ένα πτυσσόμενο στήριγμα έτσι ώστε να μην ακουμπάει η κοτσαδούρα στο έδαφος, ενώ κατά τη ρημούλκηση μπορεί να μαζεύει προς τα πάνω. Οι τροχοί μπορούν να γυρίζουν στην πίσω θέση για να μικραίνει το πλάτος του μηχανήματος και να μπορεί να εργαστεί σε στενά μέρη. Έτσι, ο τροχός έρχεται περίπου σε αυτήν τη θέση πίσω από το μηχάνημα. Ο νέος οικονομικός ισχυρός κινητήρας 16 ύπων της μάρκας Miyake είναι σχεδιασμένος στην Ιαπωνία. Έχει επαρκή ισχύ για απαιτητικές εφαρμογές. Ο βενζινοκινητήρας, εκτός από εκκίνηση με σκηνή, διαθέτει και μίζα. Μπαταρία. Διαθέτει ισχυρή μπαταρία 14 αμπεροωρίων gel για την εκκίνηση με κλειδί και μίζα. Διαθέτει επίσης γενικό διακόπτη ρεύματος για την προστασία του κυκλώματος και της μπαταρίας λόγω παρατεταμένης διάρκειας μη χρήσης. Έτσι, το χειμώνα όταν αποθηκεύουμε το μηχάνημα προστατεύουμε την μπαταρία από την αποφόρτιση. Πάμε τώρα στο συμπλέκτη. Κατασκευάζεται με δύο τρόπους. Χειροκίνητος συμπλέκτης μετάδοσης κίνησης. Το κομπλάρισμα στον κάτω άξονα γίνεται με μοχλό μηχανικά. Έχουμε αποτελεσματική μετάδοση χωρίς υπερθερμάνσεις. Ο δεύτερος τρόπος είναι με φυγοκεντρικό συμπλέκτη μετάδοσης κίνησης. Το κομπλάρισμα της κίνησης στον κάτω άξονα γίνεται αυτόματα. Στις 1800 στροφές του κινητήρα ξεκινάει η σύμπλεξη, ενώ στις 2800 επιτυχάνεται πλήρης μετάδοση ισχύους. Δεν υπάρχει μοχλός σύμπλεξης. Οι μάντες.
Στην πρώτη περίπτωση, με τον χειροκίνητο συμπλέκτη διαθέτει τρεις σημάντες ανθεκτικούς στην αποτελεσματική μετάδοση ροπής και ισχύος. Δύο ενισχυμένοι σημάντες ανθεκτικοί είναι στην περίπτωση του φυγοκεντρικού συμπλέκτη, λίγο πιο ενισχυμένοι από την πρώτη περίπτωση. Ο διακόπτης παύσης του κινητήρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που τοποθετείται στη σχάρα του ATV ή ακόμα και στην καμπίνα του οχήματος που τουριμουλκεί, πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση για το χειριστή για άμεση διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης. Στο πίσω μέρος του μηχανήματος υπάρχουν φώτα τύπου LED, πορεία, flash, φρένα. Στο μπροστά μέρος υπάρχει μπρίζα για σύνδεση με το όχημα που ρημουλκεί τον καταστροφέα. Στη νέα σχεδίαση, τα ζαντολάστιχα είναι μεγαλύτερα σε διάμετρο για ευκολότερη ρημούλκηση σε δύσβατα εδάφη. Μεταφέρουν άνετα τον καταστροφέα και είναι τύπου 18-8,5-8. Μουαγέ. Σε πολλούς καταστροφείς, οι ζάντες έχουν ενσωματωμένα ρουλεμάν. Στη δική μας περίπτωση, οι ζάντες δεν διαθέτουν ενσωματωμένα ρουλεμάν. Τα ζαντολάστιχα προσαρμόζονται επάνω σε ενισχυμένα μουαγέ. Στη νέα σχεδίαση τα μουαγέ είναι ακόμα πιο ενισχυμένα, μιας και τα δύο μαζί μπορούν να δεχτούν ωφέλιμο φορτίο μέχρι 600 κιλά, ενώ το βάρος του καταστροφέα δεν ξεπερνά τα 340 κιλά. Οι διαστάσεις του μηχανήματος. Ολικό μέγιστο πλάτος με τις ρόδες στην πίσω θέση. Το μέγιστο πλάτος ξεκινάει από εδώ μέχρι εκεί. Είναι 1722 χιλιοστά, 1,72 περίπου. Το ολικό μέγιστο πλάτος με τις ρόδες στο πλάι, όπως είμαστε τώρα δηλαδή, από εδώ μέχρι την άλλη μεριά, το βλέπετε εσείς και στο σχέδιο, είναι 2200 χιλιοστά, 2,20 μέτρα. Ολικό μήκος με την κοτσαδούρα, από το πίσω μέρος μέχρι μπροστά, είναι 2100 χιλιοστά, 2,10 δηλαδή, και το ολικό ύψος από το κάτω μέρος του μηχανήματος μέχρι πάνω είναι 900 χιλιοστά. Σε περίπτωση που γίνεται μεταφορά του μηχανήματος με παλέτα, το μήκος της παλέτας στο έτσι είναι 1,75, περίπου 1,20 το ύψος και 91 εκατοστά το πλάτος. Το ολικό βάρος του μηχανήματος μαζί με την μπαταρία και τα λιπαντικά μπορεί να φτάνει τα 340 κιλά. Όσο αφορά το όχημα ρημούλκησης, προτείνεται για ρημούλκηση με όχημα τουλάχιστον 15 ύπων με αργή σχέση μετάδοσης. Το 4x4 ή η μεγαλύτερη υποδύναμη είναι σημαντικά για ανώμαλα εδάφη, αλλά δεν είναι απαραίτητα. Για παράδειγμα, ένα ATV 250 κυβικών με μονοδιαφορικό ή και μεγαλύτερο είναι αρκετό. Η ταχύτητα εργασίας ποικίλει ανάλογα με την πυκνότητα της βλάστησης, τις μετεωρολογικές συνθήκες και τις συνθήκες υγρασίας. Σημαντικό ρόλο παίζει πόσο δύσβατο είναι το έδαφος. Η απόδοση καθαρισμού της βλάστησης μπορεί να κυμανθεί από 2 έως 5 στρέμματα ανά ώρα. Μαζί με τον καταστροφέα παρέχεται τεχνικό εγχειρίδιο και οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης για τον καταστροφέα και τον βενζινοκινητήρα. Μέσα μπορείτε να βρείτε αρκετά χρήσιμα πράγματα και πληροφορίες που θα βοηθήσουν κατά τη χρήση. Κατά την πώληση παραδίδεται και γραπτή εγγύηση ενός έτους μαζί με το παραστατικό πώλησης. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι κατασκευάζεται στη Δυτική Μακεδονία, στην Ελλάδα, από το μηχανουργείο της Σίδηρος. Σε πολύ πυκνή και υψηλή βλάστηση, πάνω από ένα μέτρο, προτείνεται το πέρασμα μία φορά με τα μαχαίρια ρυθμισμένα ψηλά και ένα δεύτερο χέρι σαν φινίρισμα με τα μαχαίρια χαμηλά, ακόμα και στην τέρμα χαμηλή θέση όπου μπορεί να εφάπτονται με το έδαφος. Όπως είπαμε και νωρίτερα, ο καταστροφέας χρησιμοποιείται συνήθως για τον καθαρισμό σε καλλιέργειες δέντρων, σε φωτοβολταϊκά πάρκα, αλλά και γενικότερα σε εκτάσεις με ανομοιογενή βλάστηση όπου απαιτείται καθαρισμός. Μπορεί να σπάσει και μικρά κλαδιά, δεν είναι όμως σχεδιασμένος για να καταστρέφει κλαδιά και ο λόγος είναι ότι διαθέτει μαχαίρια, δεν διαθέτει σφυριά όπως κατασκευάζονται οι καταστροφείς που προορίζονται για καταστροφή και το σπάσιμο των κλαδιών. Είναι ελληνική σχεδίασης και κατασκευής από το μηχανουργείο Σίδηρος. Στο YouTube μπορείτε να βρείτε παλαιότερα βίντεο με τη λειτουργία του μηχανήματος. Μπορείτε να τα αναζητήσετε στο κανάλι μας. Στην ιστοσελίδα μας
Μπορείτε πάντα να δείτε όλα τα προϊόντα μας και τους καταστροφείς με αναλυτικές τεχνικές περιγραφές, διαθεσιμότητα και τιμές. Ενώ μπορείτε ακόμα και να ολοκληρώσετε τις αγορές σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση.